Ο πρόεδρος και η κυβέρνηση της Φιλανδίας ανακοίνωσαν σήμερα Κυριακή ότι η σκανδιναβική χώρα προτίθεται να υποβάλει αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ, ανοίγοντας τον δρόμο για την επέκταση της 30 μελούς Δυτικής Στρατιωτικής Συμμαχίας εν μέσω του Ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, όπως αναφέρουν πολλά διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο πρόεδρος Σούλινι Νίστο και η πρωθυπουργός Άννα Μαρίν έκαναν την ανακοίνωση σε κοινή συνέντευξη τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο του Ελσίνκι. Ο Φιλανδός πρόεδρος σημείωσε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ θα μεγιστοποιήσει την ασφάλεια της χώρας. Να σημειώσουμε ότι στις 3.30 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί να δοθεί κοινή συνέντευξη τύπου της οικοδέσποινας Υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ. Μήνυμα υπεργρήγορων διαδικασιών έστειλε και ο Καναδάς με την Υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Μέλανι Τζολί, να δηλώνει: «Ελπίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει εντός εβδομάδων». Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται μεταξύ άλλων η θέση που θα λάβει στη συνάντηση ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε σχέση με το ενδεχόμενο ένταξης της Σουηδίας και της Φιλανδίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία έπειτα από τις δηλώσεις την Παρασκευή του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν που δήλωσε ότι η ένταξη των δύο σκανδιναβικών χωρών στο ΝΑΤΟ θα ήταν ένα λάθος. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Τούρκου Προέδρου Ιμπραήμ Καλίν έσπευσε αργότερα να τονίσει πως η Άγκυρα θα έχει κλείσει την πόρτα για ένταξη της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, όμως θέλει διαπραγματεύσεις με αυτές τις δύο σκανδιναβικές χώρες, καθώς και την πάταξη δραστηριοτήτων τις οποίες χαρακτηρίζει τρομοκρατικές, ιδιαίτερα στη Στοκχόλμη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.